Στην Υπουργό Παιδεία, την κυρία Κεραμέο. Καλημέρα σα, κυρία Κεραμέο. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμεί ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Είναι χρήσιμο να, να κάνουμε τέτοιε κουβέντε. Λίγε μέρε απομένουν πια. Ήδη έχουν αρχίσει και έρχονται mail με ερωτήματα. Θα, ελπίζω ότι θα σα τα θέσω όσο περισσότερα γίνεται. Radio papachi-politik.gr. Να αρχίσω όμω από τη γενική πολιτική. Βεβαίω, ό,τι θέλετε. Είμαστε δύο 24 ώρα μετά το debate. Πώ το είδατε, αλήθεια. Κοιτάξτε, νομίζω ήταν χρήσιμο. Mm. Ήταν χρήσιμο με ποια έννοια. Πρώτα απ' όλα, φάνηκε με τον πλέον, θα έλεγα, εμφατικό τρόπο. Ότι η μόνη ρεαλιστική πρόταση για κυβέρνηση είναι αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει ένα συγκροτημένο σχέδιο, υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση. Η πρόταση είναι: ζητούμε ψήφο για την αυτοδυναμία, γιατί για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά τολμηρά με τι μεταρρυθμίσει που έχει η χώρα. Και κάτι το οποίο ήταν πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, που φάνηκε από το debate, τόσο καιρό ακούμε για αυτή τη δίθεν προοδευτική διακυβέρνηση, δίθεν προοδευτική συνεργασία μεταξύ των διαφόρων κομμάτων. Τη αντιπολίτευση και τώρα που τέθηκαν όλοι μαζί, mm -hmm. δόθηκε η ευκαιρία να φανεί έχει βάση αυτή η διακυβέρνηση. Και νομίζω φάνηκε ότι δεν υπάρχει καμία βάση τόσο ω προ τη σύνθεσή τη, όσο και ω προ το περιεχόμενο του προγράμματο. Και εξηγούμε. Ω προ τη σύνθεση. Ο κύριο Τσίπρα λέει ότι θα συνεργαστεί με τον Πασόκ Ο κύριο Ανδρουλάκη επανέλαβε τι προάλλε ότι δεν συνεργάζεται με τον Τσίπρα Πρωθυπουργό. Το Αδιέξοδο εκεί λοιπόν ω προ τη σύνθεση, αλλά και ω προ την ουσία των προγραμμάτων. Είδαμε ότι δεν υπάρχει συγκροτημένο σχέδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο κοστολογείται. Θα το συζητήσουμε την κοστολόγηση, αν θέλετε, αλλά σε 83 δισεκατομμύρια mm -hmm. ευρώ. Κατά τη γνώμη σα. Σωστά. Ένα μέρο. Και... Κατά τη γνώμη του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ χαμηλότερο. Ωραία. Και γι' αυτό είπαμε όμω. Ναι. Πάμε σε έναν φορέα να κατατεθούν τα προγράμματα ό, όλων των είπα το κομμάτων. Στην αρχή είπατε ότι έχετε πάει ήδη και το έχετε κοστολογήσει. Όχι, στο γενικολογιστή. Προσέξτε, είπαμε πήγα να σφωνήσουμε τα κόμματα, να συμφωνήσουν τα κόμματα, πήγα να κάτσουν στο γενικολογιστήριο. Ναι, υπήρξε απάντηση συγκεκριμένη από την κυβέρνηση γι' αυτό. Ό, τι... Συγκεκριμένη απάντηση για το πόσο έγινε η κοστολόγηση. Από στελέχη του Οικονομικών. Mm. Από εκεί και πέρα μπορούν να συμφωνήσουν τα κόμματα μαζί, να κάτσουν και να συνολικά να κάτσουμε και να πούμε: Ωραία, δίνουμε τα προγράμματά μα σε έναν τρίτο φορέα. Χθε ο κ. Κατρούγκαλο σε συζήτηση για που τα... είχαμε ναι. Να το δούμε. Είπε ναι. Αυτό ε... δεν παίρνει πολύ. Δύο μέρε θέλει. Θα είναι, θα είναι μια ενδιαφέρουσα Γιατί όμω δεν έχει ακουστεί κουβέντα από την αντιπολίτευση για αυτά. Διαδικασία. Γιατί δεν έχει ακουστεί κουβέντα. Εντάξει, ο καθένα, κυρία Κεραμέου, είστε έμπειρο πολιτικό πια. Ο καθένα επιλέγει που θέλει να επενδύσει και τι θέλει να κεφαλοποιήσει προεκλογικά. Για παράδειγμα, κάποιοι ε, υποστηρίζουν ότι αυτή η επιμονή, κάποιοι λένε και μόνη, εγώ θα πω η επιμονή τη Νέα Δημοκρατία να ζητεί αυτοδυναμία και μόνον αυτοδυναμία, κρύβει και μία αλαζονία ή μία διάθεση διαχείριση τη εξουσία ανεξέλεγκτα. Γιατί θα πει κάποιο με έναν κυβερνητικό εταίρο, υπάρχουν περισσότερε εγγυήσει ότι όσοι συμμετέχουν σε ένα κυβερνητικό σχήμα λογοδοτούν, είναι όπω πρέπει, Ωραία. δεν αισθάνονται εν πάση περιπτώσει ότι δεν έχει κανένα όριο η εξουσία. Ωραία. Πά πάμε να το δούμε ναι. λίγο. Με ποιον θα μπορούσε να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία, α πάρουμε το Πασόκ. Mm -hmm. Πώ θα συνεργαστεί όταν α, εκ προημίου. Ο κύριο Ανδρουλάκης θέτει όρο και λέει όχι με πρωθυπουργό Μητσοτάκη». τσοτάκι. Δηλαδή το τρίτο κόμμα, το φερόμενο τρίτο κόμμα, να πω, διότι δηλαδή δεν έχουν γίνει εκλογέ. Mm -hmm. Το φερόμενο τρίτο κόμμα έρχεται και λέει στον αρχηγό του φερόμενου πρώτου κόμματο, Όχι, δεν θέλω σε ένα πρωθυπουργό. Εγώ δεν ξέρω άλλο τέτοιο προηγούμενο. Άρα αυτό ω προ τη σύνθεση. Αλλά έρχομαι και στην ουσία. Θέλω να πάω σε ένα παράδειγμα που έγινε χτε. Ε, Υπάρχει η αξιολόγηση εκπαιδευτικών συστημάτων, η λεγόμενη ελληνική πίζα. Γιατί έγινε η ελληνική πίζα, γίνεται σε πάρα πολλέ χώρε του κόσμου, για να αξιολογεί το εκπαιδευτικό σύστημα. Πού τα πάει καλά, πού δεν τα πάει mm -hmm. καλά. Και να πα στοχευμένα να επιφέρει παρεμβάσει, βελτιωτικέ. Δεν αξιολογεί του εκπαιδευτικού, δεν αξιολογεί τα παιδιά, αξιολογεί το σύστημα ως σύστημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε όχι σε αυτό. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε όχι σε αυτό. Για ποια σύγκληση να μιλήσουμε. Ε, καλά, εντάξει. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που θα κληθεί να διαχειριστεί η όποια κυβέρνηση. Σε κάποια προφανώ θα υπάρχει σύγκληση, αλλά μπορεί να υπάρχει υποστήριξη από άλλε κοινοβουλευτικέ συνθέσει. Έτσι, δεν είναι. Άρα, και και μιλάμε επειδή... για κυβέρνηση ενοχή. Μισό λεπτό. Όχι, δεν μιλάμε mm. για κυβέρνηση ενοχή. Μιλάμε <laughs> για τη Βουλή που μπορεί κατά συνθήκη και κατά συνείδηση τα μέλη τη να ψηφίζουν και να υποστηρίζουν Κύριε αυτά Μπεράκι, που θεωρούν σωστά Υπάρχουν μεγάλε προκλήσει μπροστά που άμα δεν έχουμε μια στιβαρή κυβέρνηση. Με στιβαρό λίγο, αν ο η χώρα, Αν το Πασόκ δεν είχε θέσει κόκκινη γραμμή για τον κύριο Μητσοτάκη θα το βλέπατε. Αλλιώ ή θα ήταν στόχο η μα, αυτοδυναμία. Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να πάμε υποθετικά. Δεν μπορούμε να πάμε υποθετικά αυτό κάνουμε. Κάνουμε μία Ως, συζήτηση. Γιατί... Επίση, ξέρετε και έχει υποθεί και από δικού σα συναδέλφου, αλλά έχει υποθεί και από τα άλλα κόμματα και το ξέρει και ο κάθε ένας που μας ακούει ότι άλλα λέγονται σε έναν προεκλογικό αγώνα και άλλα λέγονται μετά την ανακοίνωση του αποτέλεσματο. Εντάξει, κοιτάξτε, έτσι δεν είναι. Κοιτάξτε, για την αξιοπιστία πάντω, φυσικά θα περιμένουμε την τιμιγορία του ελληνικού λαού. Το έχουμε πει αυτό επισταμμένω. Θα περιμένουμε λοιπόν την τιμιγορία την Κυριακή το βράδυ 21 Μαΐου και από εκεί και πέρα θα πορευτούμε ε, σύμφωνα με τις οδηγίες του ελληνικού λαού. Αλλά απο... Τι σημαίνει αυτό. Το ακούω αυτό κυρία Κεραμέως και είναι και προφανές και καλά κάνετε και το λέτε γιατί προφανώς ο λαός αποφασίζει τις εκλογές. Όμω Όμως πώς ερμηνεύετε. Δηλαδή ποιο μήνυμα θα μπορούσε να είναι ένα μήνυμα που θα έβαζε τη Νέα Δημοκρατία στο πλαίσιο διαλόγου για το σχηματισμό συγκυβέρνηση. Κοιτάξτε δεν θα μπω σε υποθετικά σενάρια αυτή τη στιγμή. Δεν θα μπω. Ωστόσο, προφανώ εμεί τι επιδιώκουμε, εμεί επιδιώκουμε να μπορέσει η χώρα να μην μπει σε ατέρμονα παζάρια γιατί περί αυτού πρόκειται. Έχω ένα παράδειγμα να σα πάρω. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, κάθε μήνα που υπάρχει επιδότηση του ρεύματο στο πλαίσιο τη ενεργειακή κρίση. Mm -hmm. Σκεφτείτε αυτέ οι αποφάσει πώ προχωρούν, προχωρούν με μια συγκροτημένη κυβέρνηση, με συγκεκριμένα στοιχεία κ.ο.κ. Σκεφτείτε να έπρεπε για κάθε τέτοια απόφαση να διαπραγματεύεται ο Κυριάκο Μητσοτάκη, με δύο, με τρεις τρει πολιτικού αρχηγού. Τι θέλω να πω. Κοιτάξτε τις κυβερνήσει που έχουν αυτοδυναμία διεθνώ. Έχουν του μεγαλύτερου ρυθμού ανάπτυξη. Προσέξτε, αυτοδυναμία Νέα Δημοκρατία δεν σημαίνει μόνο στελέχη Νέα Δημοκρατία. Το έχουν τονίσει σπάει, αυτό. Το έχει πει αυτό. Πει, το, έχει κάνει πράξη. Το κάνει πράξη. Σωστό είναι Η μην κυβέρνηση ναι, Έχει απλώς... μέσα στον κορμό τη, στο βασικό τη κορμό, στελέχη που δεν ανήκουν παραδοσιακά στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ αυτό που προσπαθώ να καταλάβω και θα σα το επαναλάβω ω ερώτημα για ακόμη μια φορά είναι αν ο στόχο είναι η αυτοδυναμία και δεν συζητάτε τίποτα άλλο Όχι γιατί, ας γιατί δεν υπάρχει πρόσφορο έδαφο από του υπόλοιπου ενδυνάμει εταίρου ή αν η αυτοδυναμία είναι ο στόχο σα. Τελεία παράγραφο. Κυρία Λιμπεράκη. Μακάρι στη χώρα μα να είχαμε περισσότερε συνεργασίε σε πάρα πολλά ζητήματα. Mm -hmm. Μακάρι να είχαμε συνεργασία στο θέμα Κασιδιάρη, για παράδειγμα. Γιατί ξεκίνησε αυτή η συζήτηση ένα ο χρόνο πριν. Το, θυμ... το θυμηθήκατε πολύ αργά, κυρία Γιάννη. Ένα χρόνο αυνέρω, πριν όμως. Στο θέμα Κασιδιάρη. Το 22. να νομοθετείτε λίγου μήνε πριν από τι εκλογέ, και ενώ τέσσερα χρόνια κάνει προεκλογικό αγώνα μέσα από τι φυλακέ ανενόχλητο. Προσέξτε. Ξεκινήσαμε το συζητάμε αυτό για προκειμένου να επιτευχθεί μια συνενεση mm -hmm. από πέρσι. Και γιατί, και κλεισμένο των θυρών, γιατί, γιατί θεωρήσαμε ότι είναι ένα μείζονο σημασία ζήτημα, στο οποίο πρέπει σε μπλοκ, θα έλεγα, να πάει όλο το δημοκρατικό τόξο. Πάντω από το 20 είχαν τεθεί προτάσει στο δημόσιο διάλογο και από άλλα κόμματα. Δεν κινήθηκε το πολιτικό σύστημα από τότε να το διαχειριστεί το Κιτάξτε, γίνανε θέμα. Και σε... λίγες γίνανε και πάρα πολλέ Φτάσαμε λίγε μέρε πριν από τι εκλογέ. Δεν, δεν φτάσαμε λίγε μέρε. Φτάσαμε... φτάσαμε ένα μήνα πριν. Όχι, θα σα πω γιατί. Γιατί αυτή η συζήτηση ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Και γιατί δεν θέλαμε να φτάσουμε μόνοι μα. Είναι προ τη μήνυ του, του Πασόκ που ψήφισε αυτή τη Τη διάταξη, είναι θλιβερό που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν την ψήφισε όμω. Γιατί το λέω. Το λέω γιατί φυσικά και θέλουμε συνεργασίε. Αλλά για να υπάρχουν συνεργασίε πρέπει να υπάρχει και μια στοιχειώδη, αν θέλετε, σχέση. Εδώ, ούτε να, να συναντηθεί δεν ήθελε ο κ. Ανδρουλάκη τον κ. Μητσοτάκη. Τι να συζητήσουμε. Βέβαια είναι και θέμα παρακολούθηση ο κ. Ανδρουλάκη. Για να έρθω πριν κλείσουμε το κομμάτι Εντάξει, του απόϊχου αυτό... Είσαι, αυτού... του debate. Είναι και ένα από τα θέματα που επανήλθε μετά και την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού που είπε για πρώτη φορά ότι είναι σκάνδαλο. Δεν είπα, αυτό. Δεν είπα αυτό. Όχι. Αναφέρθηκε σε άρθρο του Οικόνομη. Θα μου πείτε κι εσεί ήταν πολύ συγκεκριμένο ω προ αυτό. Yeah. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε ένα άρθρο του Οικόνομη. Από εκεί και πέρα, κύριε Λίμπεράκη, και ο κ. Άκρο Μητσοτάκη είναι ένα πρωθυπουργό. Ο οποίο έχει βγει με θάρρο και με παρησία. Και έχει αναγνωρίσει όταν έχουν γίνει λάθη. Εγώ δεν θυμάμαι πολλού πρωθυπουργού να το έχουν κάνει αυτό. Να έχουν βγει και να πει. Να έχουν βγει και να, συγνώμη, να πει. Το συγγνώμη και την ανάλυση πολιτική ευθύνη. Δεν είναι μόνο συγγνώμη, είναι ανάλυση πολιτική ευθύνη. Τι σημαίνει όταν... όμω αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη στην πράξη. Δηλαδή έχουν περάσει τώρα, ήταν Αύγουστο όταν βγήκε η υπόθεση Ανδρουλάκη, αλλά αρκετά νωρίτερα είχε βγει η υπόθεση Κουκάκη. Κινήθηκε αμέσω με υπό... όλα τα μέσα και κοινοβουλευτικά μάθη, και νόμο. Νομοθε... Δεν τίποτα όμω, κύριε Κιν... Κεραμέο. Προσέξτε. Έγιναν όλε οι κοινοβουλευτικέ διαδικασίε. Κάποιε δεκα... των θυρών. Δεν επέτρεψε Για... όμω η πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, να καταθέσουν πάρα πολλοί από του ανθρώπου που ήταν μέσα στην υπόθεση. Κοιτάξτε, δεν θα πάμε τώρα να σκάψουμε όλη την υπόθεση. Όχι, αλλά Α, αλλά θέλω να πω το εξή. Ακολουθήθηκαν όλα τα μέσα, mm -hmm. ενισχύθηκε το θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή, μπήκανε περαιτέρω δικλείδε ασφαλεία για ένα ζήτημα που ταλανίζει στην Ευρώπη. Είναι πολλέ οι χώρε στην Ευρώπη, δείτε στην Ισπανία τι έχει γίνει. Οι οποίε έχουν αυτό το φαινόμενο και ερχόμαστε εμεί ω κυβέρνηση και λέμε Ελάτα να το διορθώσουμε. Ελάτα να το ενισχύσουμε. Μου επιτρέπετε έγινε να το ρωτήσω... διορθώσουμε. Έγινε ένα πολιτικό λάθο. Το αναγνώρισε ο Πρωθυπουργό. Όχι νομικό, πολιτικό. Το είπε. Mm -hmm. Το είπε τον Αύγουστο πέρσι. Από εκεί και πέρα όμω δεν σταματάει εκεί. Πάει και προχωράει, θα έλεγα, σε περαιτέρω ενέργειε για να θωρακίσει περισσότερο το συστήμα. Κατά τη γνώμη σα την πολιτική σας γνώμη και τη νομική σας γνώμη γιατί είστε και μία γυναίκα που έχει πολύ συγκεκριμένο υπόβαθρο ε, επιστημονικό εννοώ Είναι σκάνδαλο αυτή η ιστορία όταν βρίσκονται στο επίκεντρο δημοσιογράφου, Είναι... που παρακολουθούνται συμπτώσεις στο πρέτατο Είναι... μαζί με την ΑΕΗ Είναι ένα σοβαρό πολιτικό ζήτημα το οποίο χρήζει διερεύνηση. Είναι σκάνδαλο. Είναι σο... Δεν θα ψάχνω σε αυτόν τον όρο. Είναι, είναι σοβαρό σκανδάλι. πολιτικό ζήτημα. Mm -hmm. Το θέμα είναι στη δικαιοσύνη. Από εκεί πέρα η κυβέρνηση έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι τη για την πλήρη διαλεύκανση αυτού του ζητήματο και θα το κρίνει η δικαιοσύνη λοιπόν. όπω αρμόζει ένα κράτο δικαίου. Λοιπόν, είστε υποψήφια στο Β1 βόρειο τομέα Αθηνών. Έτσι. Σωστά. Ωστόσο, ε, σας αντιμετωπίζω εδώ και με, πρωτίστω με το ρόλο σας ως Υπουργού Παιδείας Άρα, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο και σε αυτό το πλαίσιο. Καταρχάς υπάρχει μια, ε, μια καταγγελία ότι χρησιμοποιείτε τα Υπουργεία, το έχει θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ και για εσά και για τον κύριο Πλεύρη, ότι χρησιμοποιείτε τι δομές του Υπουργείου για mm. τον προεκλογικό σας αγώνα. Fake news. Ε, υπάρχει ένα mail που έχει δοθεί στη δημοσιότητα mm. και λέει ότι, εν πάση περιπτώσει, καλείτε τον mm. κόσμο να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Σα έχει καταγγείλει και η πρόεδρο τη ΕΛΜΕ στη. Στην, ε, καβάλα. Καβάλα. Στην Καβάλα. Εγώ, υποψήφια στο βόρειο τομέα, διεκδικώ ψήφο από την Καβάλα. Λοιπόν, πρώτον, fake news. Το email αυτό δεν εστάλει ποτέ από δομή του Υπουργείου. Ποτέ. Από το προσωπικό μου email, το το δείτε και στο email, το mm -hmm. προσωπικό μου domain, νίκηκεραμαίω.gr, καμία σχέση με υπουργική δομή. Πρώτον. Και γινά πώ διαστρέφουν την πραγματικότητα. Άρα είναι προσωπικό email που εστάλει σε μία βάση δεδομένων. Δεύτερον, όποιο βλέπει. Σε, σε όποιον γράφεται στο newsletter που συνενεί κιόλα μέσω μέσω τη ιστοσελίδα μου. Οποιοδήποτε μπορεί να πάνε γραφτεί. Οποιοδήποτε. Τρίτο στοιχείο. Ε Εγώ το αξιοποιώ. Mail που βλέπω έχει μία διεύθυνση. Τώρα δεν δε χρειάζεται να νοητε? το πω στον αέρα. Έχει μία διεύθυνση. Αυτό που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω ούτε Αυτό το προς. έχω με τα μάτια Έχει μία main name αποστολέα νίκη.gr. Ναι. Είναι, από το... 3GR. είναι, είναι από το προσωπικό σα σε έναν παραλήπτη όμω. Όχι με ένα. Είναι συνολικό απλά φαίνεται στον καθένα. Ωραία. Άρα λέτε είναι ένα newsletter που πάει παντού. Το οποίο στο οποίο μπορεί να γραφτείτε κι εσεί και οι ακροατέ μα και άπαντε. Μπαίνει κανεί στο site με την νίκη.gr. Γράφεται στο newsletter και μπορεί να αποστείλει οποιοδήποτε. Άρα οι άνθρωποι που καταγγέλνουν είχαν γραφτεί στο αλλά, newsletter. Προφανώ. Αλλά για να καταλάβω το εξή, mm -hmm. τι με κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ, Ότι πάω και ψάχνω ψήφο στην καβάλα για να δείτε το, το φεδρό το φεδρό του επιχειρήματος νομίζω ότι σας κατηγορεί, το φεδρό. Σας κατηγορεί για, για απόπειρα να χρησιμοποιήσετε το μηχανισμό του Υπουργείου για την προεκλογική σας καμπάνια με κατηγόρησε ότι χρησιμοποίησα δομή του Υπουργείου και μάλιστα υπόθηκε και email του Υπουργείου το οποίο mm -hmm. είναι ψευδές να πως λοιπόν χτίζεται μια προπαγάνδα πάνω σε fake news. Λοιπόν, fake news λέτε. Πάμε και στο άλλο, το οποίο είναι μείζονο σημασία σε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ε, θα σα το έθετα ούτω ή άλλω. Είδα ότι πρόσφατα μίλησε γι' αυτό και ο κύριο Φίλη. Ε, και μίλησε με, με αφορμή τη συνέντευξη τη ε, συνηγόρου, που λέει ότι είναι ελλειπή σεξουαλική αγωγή στα σχολεία, ότι mm. έχει μπει ω μια υποενότητα στα εργαστήρια δεξιοτήτων. Αλλά αυτό δεν δίνει στα παιδιά μας, ας πούμε, την ικανή γνώση που χρειάζεται για να αποφύγουν περιστατικά που νομίζω ότι πληθαίνουν πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Άρα, άρα σίγουρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλει θράσο. Για το ΣΥΡΙΖΑ να καταγγέλει τη Νέα Δημοκρατία για τη σεξουαλική αγωγή, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε τίποτα για να μπει στο υποχρεωτικό ρολόγιο πρόγραμμα. Η Νέα Δημοκρατία για πρώτη φορά στην ιστορία τη χώρα έβαλε τη σεξουαλική αγωγή στο υποχρεωτικό ρολόγιο πρόγραμμα, ξεκινώντα από το δημοτικό, με θεματικέ όπω το ασφαλέ άγγιγμα, τι συνιστά ασφαλέ mm -hmm. άγγιγμα και πηγαίνοντα μέχρι και το δικυμνάσιο. Ποσοτικά αυτό πώ είναι Στο κυρία, και. Το δημοτικό είναι η τα εργαστήρια δεξιοτήτων είναι τρει ώρε την εβδομάδα. Τη, μέχρι την Τετάρτη Και α πούμε σε μια, στην υποενότητα τη σεξουαλική. Καταρχά τα κάνουν όλα τα παιδιά, γιατί στι μέρε μα δεν υπήρχαν όπω Τα εργαστήρια τα κάνουν όλα τα παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Είναι στο υποχρεωτικό πώ κάνει μαθηματικά, πούμε, ε, ιστορία, γυμναστική. Κάνει εργαστήρια δεξιοτήτων Ένα παιδάκι που mm. μπορεί να. ή τέλο πάντων παρακολουθεί, είναι στι τάξει που υπάρχει αυτό. Πόσε ώρε σε μια χρονιά θα ασχοληθεί Όταν με κάνει με το τη θέμα θεματική αυτή, θα το κάνει τρει ώρε την εβδομάδα όταν κάνει αυτή τη θεματική. Για πόσο καιρό, δηλαδή συνολικά πόσο είναι, σα ρωτώ γιατί πραγματικά με σκιωδίζει. Για κάποιου μήνε το θα το κάνει, διότι έχει πολλέ θεματικέ. Τα εργαστήρια δεξιότητων έχουν τέσσερι βασικέ θεματικέ. Η πρώτη είναι το εφηζήν, υγιεινή διατροφή, υγιεινό τρόπο ζωή, σεξουαλική αγωγή, οδική ασφάλεια. Εκεί μέσα είναι όσο εννοώ. Η δεύτερη είναι το περιβάλλον, κλιματική αυτό σα λέω τι γίνεται από, το, από τα 4 μέχρι τα 15. Ναι. Η δεύτερη είναι το περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, μείωση χρήση πλαστικών, πρόληψη και προφύλαξη από φυσικέ καταστροφέ. Η τρίτη είναι τα δικαιώματα. Продолжение Σεβασμό των άλλων, σεβασμό στη διαφορετικότητα. Ωραία. Και ο τέταρτο άξονα είναι δημιουργία και ενοτομία. Άρα... Ρομποτική, STEM, STEAM, επιχειρηματικότητα, σχολικό επαγγελματικό αντολισμό. Αυτά είναι σταθμισμένα να εκπαιδευτική ηλικία. Σούπερ. Δηλαδή, να παραδεχθούμε ότι αυτό έλειπε και καλό συνέστημα. Δηλαδή, στον νηφιαγωγείο δεν κάνει ώρες... επιχειρηματικότητα, αλλά θα κάνει σεβασμό στο περιβάλλον. Καλώς. Τη σεξουαλική αγωγή, σε ποιε τάξει την κάνουν τα παιδιά. Ξεκινάει στην τρίτη δημοτικού άνθρωπου με καλά, mm -hmm. η τετάρτη. Και πόσε ώρε είναι όχι η ενότητα. Όχι όλη η ενότητα, υπόνο. Λοιπόν, όταν, όταν είναι... Τι κάνει, ναι. κάνει κάποιε θεματικέ ένα χρόνο. Όταν mm -hmm. κάνει αυτή τη θεματική, την κάνει τρει φορέ την εβδομάδα. Να σα πω ένα παράδειγμα. Πήγα στην άξο. Μπαίνω μέσα σε ένα δημοτικό, τρίτη δημοτικό. Λέω, παιδιά, τι μάθημα κάνετε, μου λένε σεξουαλική αγωγή. Mm -hmm. Λέω, τι μαθαίνετε, μου λέει, μαθαίνουμε το ασφαλέ άγγιγμα πούμε, θα κάτσω μαζί σα. Έκατσα λοιπόν όλη την ωρα mm -hmm. Και ήταν πάρα πολύ χρήσιμη αυτή, θα έλεγα, η, το, το, ερέθισμα και η, και η παρουσία. Ε, σηκώνεται λοιπόν ο μικρό Νικόλας και μου λέει: Θα σα πω εγώ τι κάνουμε. Λέω: Για πε μου, λέει, είναι ασφαλέ να αγγίζω τα μαλλιά τη μαθητριά μου, δεν είναι ασφαλέ να πλησιάζω στην ευαίσθητη περιοχή". Mm -hmm. Κυρία Λιμπεράκη, αν αυτή τη διάκριση την είχε διδαχθεί κάθε πολίτη τη χώρα. Συμφωνώ. Θα είχαμε σήμερα λιγότερα περιστατικά. Αφήνω εκτός την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο φίλη και σας μεταφέρω τη δήλωση της κυρίας Θεόνης Κουφονικολάκου που έδωσε μια συνέντευξη, είναι συνήγορος του παιδιού η κυρία Κουφονικολάκου και λέει ε, ούτε τα παιδιά εφοδιάζουμε με τι αναγκαίε γνώσει, γιατί δεν έχουμε ένα μάθημα σεξουαλική αγωγή από μικρή ηλικία. Δηλαδή, δεν έχουμε ένα μάθημα ώστε να ενημερώνονται τα παιδιά για το τι είναι παραβία, πότε παραβιάζονται τα όρια του σώματο. Να σα πω εδώ ότι πάρα πολλά παιδιά ερμηνεύουν τον άρμοστο άγγιγμα ω έκφραση οικειότητα. Mm. Αντί για το μάθημα σεξουαλική αγωγή, λέει η συνηγόρο του παιδιού, έχουμε μετά τον νόμο του 2020 μία υποενότητα στα εργαστήρια mm. δεξιοτήτων. Mm. Είναι όμω αποσπασματική και ανεπαρκή και με κανέναν τρόπο δεν ανταποκρίνεται στι σύγχρονε προδιαγραφέ σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Κοιτάξτε, να δείτε. Κριτική μπορεί να ασκείται προφανώ από τον ποιόν. Θα κάνετε ό, και κάτι παραπάνω. Μα... Μακάρι να το βελτιώσουμε, να μας προτάσει. Έχουμε πολλά προγράμματα για τη σεξουαλική αγωγή, το, από τα οποία επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί. Με Όταν έρχεται η ώρα τη θεματική, να στονίσω μία παράμετρο η τα εργαστήρια. Τα εργαστήρια πηγάζουν το υλικό πολύ συχνά από φορεί κοινωνία των πολιτών και το θεωρούμε πολύ σημαντικό αυτό. Υπάρχουν ε, οργανώσει που έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με τη σεξουαλική αγωγή. Υπάρχουν ε, οργανώσει που έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με την επιχειρηματικότητα στα σχολεία. Σύμφωνοι. Ερχόμαστε Όμως, λοιπόν. Είναι και το και ποσοτικό παίρνουμε. ένα θέμα. Έχει εντάξει. Καλό είναι αυτό, αλλά πόσο. Μήπω χρειάζεται παραπάνω. Κυρία Λιμπεράκη, να, να το συζητήσουμε δείτε. αυτό. Αλλά όχι ότι δεν υπάρχει, διότι για πρώτη φορά στην ιστορία τη χώρα. Όχι. Απαντώ στον κύριο Φίλη. Απαντώ μέσω του σταθμού σα στον κύριο Φίλη. Θέλει θράσο. Όταν έχει βάλει μόνο μία θεματική ενότητα, όπω να έλεγε θεματική εβδομάδα, μία εβδομάδα, τα παιδιά να ασχολούνται mm -hmm. με αυτό ή με οτιδήποτε άλλο, να. και να μην έχει ψηφίσει κιόλα. Γιατί δηλαδή, αυτό δεν το ψήφισε, ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, α το κλείσουμε, κρατώ την απάντησή σα. Ε, έχω κρατήσει ενώπιση τη ε, κουβέντα μα μία ανάρτηση του καθηγητή του κυρίου Χατζή. Αριστίδης Χατζή, σίγουρα τον γνωρίζετε, συγγραφέα, καθηγητή, mm -hmm. αστυνομική, ο ενδοξότερο αγώνα, αγαπημένο βιβλίο. Λέει λοιπόν ο κύριο ε, Χατζή, που δεν είναι στέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ, λέει. Στο Facebook το mm -hmm. έχω αλλιεύσει από και το πήρα. Στην κατανομή των νέων θέσεων για τη μέση εκπαίδευση, το Υπουργείο Θρησκευμάτων, λέει, που εκ παραδρομή ονομάζεται και ότι υπάρχουν 26 κενά, αλλά άνοιξε ταυτόχρονα και διόρισε 52 θεολόγου. Λοιπόν. Υπάρχει θέμα τέτοιο, ιεράρχηση πιο ψηλά, α πούμε, μια ειδικότητα πάει... και δίτη θεολογία ή κάτι τέτοιο. Μα γίνονται καταρχά να πούμε το τμημα τη ιστορια και φιλοσοφια τη επιστημη ενω το υπουργειο αναγνωριζει οτι υπαρχουν 26 κενα αλλα ανοιξε ταυτοχρονα και διορισε 52 θεολογου υπαρχει θεμα τετοιο ιεραρχηση πιο ψηλα α πουμε μια ειδικοτητα και τη θεολογια η θρησκευτικό τετοιο το εξη Δεν ναι. έχει αλλάξει τίποτα ω προ τα θρησκευτικά στο σχολείο, επειδή ακούω πάρα πολλά. Κάποιοι λένε έχει διπλασιάσει όρε. άλλοι λένε έχει καταργήσει όρε. τώρα μάθαμε και την Παναγία την Κέισα. <στοί> Δεν έχει αλλάξει απολύτω τίποτα στα θρησκευτικά. Ό,τι ίσχυε, ισχύει. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, οι θέσει που ανοίγουν. Να πάμε καταρχά στο βασικό. Γιατί ανοίγουν θέσει, γιατί γίνονται διορισμοί μετά Άξι. από 12 χρόνια. Σύμφωνη. Να το πούμε και αυτό. Διότι τα σχολεία μα για πάρα πολλά χρόνια είναι μείζον όμω. Είναι μείζον, γιατί χωρί δάσκαλο δεν υπάρχει σχολείο. Για 12 χρόνια mm -hmm. έφευγαν στη σύνταξη κάθε χρόνο κάπου 4.000 εκπαιδευτικοί και δεν είχε διοριστεί η κυρία Λιμπεράκη ούτε ένα για 12 Κάνατε χρόνια. Κάνατε διορισμού, αλλά σα ρώτησα τώρα για έρχομαι, την ημέρα. Πώ Γίνανε λοιπόν 25.000 διορισμοί και γίνονται και άλλοι 4.000, τώρα 29.000. Πώ γίνονται στη βάση των οργανικών κενών. Πού υπάρχουν οργανικά κενά αυτή τη στιγμή. Πάμε και καλύπτουμε. Τι πρέπει να γίνει και το έχουμε ξεκινήσει, είναι εν εξελίξη. Μία θα έλεγα ενημέρωση, μία έτσι, ε, 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 μία ενημέρωση των οργανικών κενών, mm -hmm. τι χρειάζεται η χώρα περισσότερο. αυτό δεν έχει γίνει 26 ιστορικοί, παίρνουμε ένα... δεν, δεν μπορώ να το έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή αυτό, που θα, να μου πει ο κύριος Χατζής. Πάντως πάει με βάση τα κενά. Μάλιστα. Πού έχουμε κενά, και με αυτή βάση... είναι μια διαδικασία που τρέχει αυτοματοποιημένα. Ναι, κάποιο εκπαιδεύει με αλγόριθμο. Με αλγόριθμο τη υπηρεσία του Υπουργείου. Λοιπόν. Δηλαδή, εμένα δεν μου έχει φτάσει η φάγκη που να λέει, καταλάβατε, προτεροποίησέ μου την τάδε ειδικότητα από την άλλη. Πώ κατά... τα πήγατε, κυρία Κεραμαίο, Έχει γίνει πολλή λόγο και από την κυβέρνηση συνολικά και πολυεπίπεδα για την αξιολόγηση και από εσά βεβαίω για την αξιολόγηση μέσα στο εκπαιδευτικό μα σύστημα. Μπορείτε να αυταξιολογηθείτε συνολικά για τη μεταρρύθμιση στο Υπουργείο Παιδεία. Πώ πιστεύετε ότι πρέπει να βαθμολογήσετε τον εαυτό σα ω Υπουργό Παιδεία όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα το κάνω Θα το κάνουν οι πολίτε. Γιατί, για του εκπαιδευτικού, πώ του βάζετε θα να το αυτο... αξιολογηθούν. Όχι. Όταν αξιολογείτε προσωπικά, έρχονται τρει αξιολογητέ. Έτσι και εμά θα έρθουν 10 εκατομμυρία άνθρωποι και θα μα αξιολογήσουν. Ναι, αλλά, Λέτε ναι. σε κάθε σχολείο, αξιολογηθείτε. Πείτε μα πώ είστε, αν είστε καλοί, αν είστε πώ θα πάτε σε κάθε τομέα. Η ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών γίνεται από τρει ανθρώπου. Ο ένα ο διευθυντή και δύο εξωτερικοί. Τρεις τρει άνθρωποι αξιολογούν του εκπαιδευτικού. Από εκεί και πέρα, εγώ θα πω το εξή. Εμεί το 19 είχαμε παρουσιάσει, το 18 για την ακρίβεια, είχαμε παρουσιάσει ένα πλήρε πρόγραμμα για την παιδεία. Το σχέδιό μα. Ναι. Αυτές Αυτέ ήταν οι δεσμεύσει μα, οι εξαγγελίε μα. Αυτέ γίνανε πράξη. Μπορεί να μην αρέσουν σε κάποιου. Παράδειγμα, μπορεί να μην αρέσουν σε κάποιον τα πρότυπα σχολεία που φτιάξαμε. Εμεί πιστεύουμε ότι θα βαθμολογηθεί τώρα. Μπορεί Μαι. να μην αρέσει σε κάποιον η ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών η οποία ξεκίνησε μετά από 41 χρόνια. Καταλαβαίνω ότι δεν θα βαθμολογηθεί, οπότε πάω στο, στο επόμενο. Θα περιμένω στο τη βαθμολόγηση έτσι. των πολιτών ε, και έτσι εντάξει, πρέπει. πρέψη. Ωραία, μου. λοιπόν. Ε... Δεν μπορώ ε... εγώ να κρίνω τον εαυτό μου. Ο ακροατή μα, ο στράτο, η μόνη μου σχέση με το κράτο, λέει, είναι ότι είμαι άγρια φορολογούμενο μισθωτό. Το παιδί μου πηγαίνει σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Μπορεί να μα απαντήσει η Υπουργό γιατί είμαι υποχρεωμένο να πληρώνω τα βιβλία του παιδιού μου. Ναι, μια παρέμβαση που κοστίζει πάνω από. 60 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει με το Υπουργείο Οικονομικών. Καταλαβαίνω απόλυτα τη θέση του. Ε, να πω όμω ότι τα τελευταία αυτά χρόνια κάθε ευρώ που περισσεύει αυτή τη στιγμή, το λέω με το χέρι στην καρδιά, πηγαίνει από το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών προ την ακρίβεια. Θα προς την, προς την, Είναι κάτι το οποίο μα απασχολεί. Μα απασχολεί. Το κάνετε, την επόμενη τετραετία είναι, είναι μέσα στι θέσει. Καταλαβαίνετε, στις ή καταλαβαίνετε ή όχι, αυτό ότι αυτό είναι σε, με βάση δημοσιονομικό, το δημοσιονομικό χώρο και τι ανάγκε που έχει συνολικά Σύμφωνα. η χώρα. Αλλά πάντω έχει, τεθεί. έχει, τεθεί, έχει τεθεί, αλλά, τεθεί. αλλά, δεν είναι δεν και δεν στο είναι πρόγραμμα, πρόγραμμα. Αυτή τη δεν, στιγμή. δεν μπορώ να το πω Ωραία. εγώ. Δεν λοιπόν. είναι δική μου απόφαση. Λοιπόν. Να πω όμω κάτι άλλο γι' αυτό. Ναι. Για πρώτη φορά υπήρξαν παροχέ προ όλα τα παιδιά ανεξαρτήτω του αν φοιτούν σε δημόσιο-ιδιωτικό σχολείο. Παράδειγμα, self-test, κορονοϊό. Εντάξει, για τα βιβλία όμω σα ρώτησα. Ναι, είναι... αλλά γιατί το λέω. Το λέω γιατί είναι η πρώτη φορά που δίνεται παροχή σε μαθητέ του ιδιωτικού σχολείου. Λοιπόν, και πολύ σημαντική παροχή αναφέρεται σε, σε κόστο. Καταγράφεται. Ο Ευάγγελο Παλαιοδήμο. Σα διακόπτω κυρία Κεραμέζου, γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα και θέλω Ευχαριστώ. να μα δοθεί η ευκαιρία να σα θέσω όσο περισσότερα γίνεται. Η Πανεπιστημιακή Αστυνομία, γράφει ο κύριο Παλαιοδήμο, αντί να ασχολείται με τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε, έχει μεταφερθεί στα γραφεία και στα τμήματα mm. και οι υπηρετούντε εκτελούν υπηρεσία εκεί. Έχετε κάνει αυτοκριτική. Τι θα αλλάζατε για να αντιμετωπίσετε τη βία στα πανεπιστήμια. Έχει δίκιο ο κύριο Παλαιοδήμο εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, πολύ τη συζητήσαμε την Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Πολύ χαμό έγινε. Απαντώ. Ακαδημαϊκό περιβάλλον. Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα είναι θα κάνουμε τη βία. Το πρώτο και πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, είναι το άσυλο. Σα θυμίζω ότι πριν το 19 είχαμε πολλά περιστατικά βία και την ίδια ημέρα σε πανεπιστήμια. <συσχε> Θυμόσαστε στην Ασόη απ' έξω τι είχε, στο πεζοδρόμιο. Θυμάμαι. Γιατί κάνατε όλο αυτό το χαμό για την πανεπιστήμια; αστυνομία. Θα απαντήσω. απαντήσω. στο παζάρι. Ναι. Όταν ερχόταν η αστυνομία που πήγαινε αυτό το παζάρι, μέσα. Γιατί άσυλο σου λέει. Ήρθαμε το 19 συνεπεί στη μα και ο πρώτο νόμο που ψηφίσαμε ήταν ο νόμο για το άσυλο. Ωραία. Προκειμένου ό,τι ισχύει σε κάθε δημόσιο χώρο mm -hmm. να ισχύει και στο πανεπιστήμιο. Με ρωτήσατε. Ναι. Τι κάνουμε για τη βία. Απάντηση. Έχουμε σπάσει 40 καταλήψει. 40. Μου, πείτε μου και για την αστυνομία. 40 όμω καταλήψει. Και έτσι να βαθμίζουμε μία-μία τι αιστείε αυτέ και δίνω, αποδίδουμε του χώρου εκεί που πραγματικά ανοίγουν. Ομάδε προστασία πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Ιδρύθηκαν τον Φεβρουάριο πριν από δύο χρόνια. Mm -hmm. Τι θα πρέπει να έχουμε κάνει ίσως διαφορετικά εκεί, θα πρέπει να έχουμε εξηγήσει κάτι καλύτερα. Τι, όταν ψηφίστηκε ο νόμο, προέβλεπε ότι για να λειτουργήσει πρέπει πρώτα να αποφανθεί το Συμβούλιο τη Επικρατεία κατά πόσο αυτή η ρύθμιση είναι συνταγματική ή όχι. Η απόφαση Συμβουλίου τη Επικρατεία βγήκε πέρσι το καλοκαίρι, 1,5 χρόνο μετά. Γιατί ασκήθηκαν προσφυγέ στο μεταξύ και ούτω καθεξή. Mm. Βγήκε 1,5 χρόνο μετά. Είπε το Συμβούλιο τη Επικρατεία, σύνομη συνταγματική η ρύθμιση. Λίγες εβδομάδες μετά η ελληνική αστυνομία έστειλε ότι τα πρώτα μέλη των ομάδων προστασία πανεπιστημιακών σήμερα, Σήμερα, κυρία κεραμέως, ναι, σήμερα, είναι στα γραφή, είναι αυτό το είναι σώμα. Εκεί, όχι, όχι. Είναι στα εκεί. Στα τρία πανεπιστήμια που είναι ο σχεδιασμό ελληνική αστυνομία, αν πάτε βράδυ, υπάρχουν μέλη των όπλων. Κυρία Θα κεραμέως, θέλαμε... λειτουργεί κανονικά η πανεπιστημιακή αστυνομία Κοιτάξτε, δεν έχω το σχεδιασμό. Είναι. είναι η ελληνική αστυνομία, όπω ξέρετε γι' αυτό. Η εικόνα που έχω πάντω είναι ότι στα τρία πανεπιστήμια που είναι ο σχεδιασμό, τα μέλη αυτά τον ΟΠΗ ναι, βρίσκονται. Μπορεί να ήθελε κάποιο περισσότερα. Βέβαια. εγώ κρατώ ότι ακόμη ακόμα εφαρμοστεί... και ο ίδιο ο Πρωθυπουργό ερωτηθεί σχετικά έχει παραδεχθεί εμέσω πλήρω. τι, πριν τι. ότι δεν προχώρησε η μεταρρύθμιση. Δεν νομίζω αυτό. Δεν, δεν νομίζω. το απόσπασμα. Δεν λοιπόν, νομίζω ότι αυτό τελευταία έχει. Τελευταία ερώτηση, πολύ πολύ σύντομα, αν έχετε την καλοσύνη, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Τα φροντιστήρια από την κυρία Κουρί, σα το μεταφέρω, είναι μητέρα. Λέει για αυτόν τον αγώνα δρόμου που ξέρουν όλε οι οικογένειε ότι τρέχει ένα παιδί από την πρώτη ηλικίου και τρέχουν και οι γονεί πληρώνοντα από την πρώτη ηλικίου πάρα πολλά φροντιστήρια. Αυτό δεν βελτιώθηκε ούτε επί των ημερών σα. Λοιπόν, απαντώ. Ναι. Η προσπάθεια που κάνουμε είναι το, το σχολείο το ίδιο, το δημόσιο σχολείο, να δίνει περισσότερα εφόδια. Παράδειγμα, μπήκαν για πρώτη φορά αγγλικά στον υπηαγωγείο. Για να μην χρειάζεται ο γονιό να πληρώνει 70-80-90 ευρώ το μήνα για να κάνει το παιδί αγγλικά. χρειάζεται ακόμη να κάνει και έξω από το σχολείο, έτσι δεν και είναι. Και να το πούμε λίγο εξή. Για πάρα πολλά χρόνια το δημόσιο σχολείο δεν έδινε φόδια στα παιδιά, τα οποία οι γονεί έπρεπε να πάνε έξω για να τα καλύψουν. Η προσπάθεια που γίνεται είναι να δίνει περισσότερα φόδια. Γι' αυτό λοιπόν, επιτρέψτε μου, αγγλικά από τον νηπιαγωγείο, ενισχυτική διδασκαλία στο γυμνάσιο. Mm -hmm. Για πρώτη φορά. Διδασκαλία όλων των ειδικών μαθημάτων που εξετάζονται στι πανελλαδικέ, δηλαδή τα τέσσερα μουσικά μαθήματα, τα τέσ, οι τέσσερι γλώσσε και τα δύο σχέδια, στο δημόσιο σχολείο. Είναι γνωστά. Καταλαβαίνω ότι στο δημόσιο, δημόσιο σχολείο. Δεν Άρα όμω τα φροντιστήρια παραμένουν. Μα, οι γονεί πληρώνουν. Κύριε αυτό ασφαλώ εκεί μπορούμε να δεν προχωρήσουμε. δεν μπορεί να ε... αλλάξει. Μα γιατί γίνονται τα ειδικά μαθήματα, πού τα κάνει αλλιώ τα φροντιστήρια. Αλλά τι πάμε και κάνουμε εμεί. Πάμε και προσφέρουμε ω δημόσιο σχολείο αυτό το μάθημα το οποίο εξετάζει τι πανελλαδικέ και το οποίο δεν διδασκόταν. Άρα. Άρα αυτή είναι μια τομή. Μπορεί να τη μια μέρα στην άλλη. Δεν μπορεί. Μπορούν όμω να μπουν βάσει προκειμένου το σχολείο να δίνει περισσότερη ευκαιρία. Είστε σε εφόδια. θέση να δεσμευτείτε απαντώντα στην κυρία Κούρη και στου υπόλοιπου γονεί που μα ακούν ότι αν επανέλθετε ω κυβέρνηση για άλλη μια τετραετία. Θα φτιάξετε ένα σύστημα που θα βάλει τα φροντιστήρια στην Θα συνεχίζουμε να δίνουμε περισσότερα εφόδια μα στο δημόσιο σχολείο. Άρα. Ένα παράδειγμα που είναι στη δεσμεύση μα. <Συκλή> ένα παράδειγμα. και <Συκλή> κλείσει. Ένα-ένα. Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθεια μέσα Μάλιστα. από το σχολείο. Κρατικό πιστοποιητικό πληροφορική μέσα από το σχολείο. Κυρία Υπουργέ. Παροχέ για τι οποίε πλήρωνε ο γονιό. Πρέπει, πρέπει να είναι ο γονιό. Είδατε, μα κάνουν νόηματα. Πρέπει να, να ολοκληρώσουμε για να δοθεί ο Εγώ χαίρομαι το για τον γόνιμο διάλογο. <coughs> και στον κύριο Βούτση σα ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη στον αγώνα σα. Διαφημίσει, επιστρέφουμε με τον κύριο Βούτση